σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη screening session. Συνήθως φέρνουμε κόσμο που δεν έχει ξαναδοκιμάσει να κάνει brutal φωνητικά και εφέ γενικότερα, αλλά έχει καλή τεχνική. Έρχεται εδώ, τα δοκιμάζει και τα πετυχαίνει. Σήμερα εγκαινιάζουμε μια διαφορετική ενότητα. Έχουμε δύο πάρα πολύ εκλεκτούς καλεσμένους, οι οποίοι τα κάνουν ήδη, τα κάνουν για πολλά χρόνια, κάνουν διαφορετικά πράγματα ο καθένας και θα μας πούν το πώς. Καλεσμένοι μας σήμερα λοιπόν, ο Γιάννης Νάκος από τους Mortal Torment και ο Γιώργος Προκοπίου από τους Poem. Είμαι ο Γιάννης. Γεια σας. Εγώ είμαι ο Γιώργος. Τι? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ναι. Λοιπόν, πω δεν μπορώ τώρα. Πρέπει να έρθω κι εγώ εδώ μαζί τους. Να έρθω. Πήγαινε. Ωραία. Πρώτη ερώτηση και αγαπημένη. Να μας πει ο καθένας πόσο καιρό ασχολείται με αυτού του τύπου τα φωνητικά που κάνει. Καταρχάς, πείτε μας λίγο τι κάνετε. Πρώτα εσύ, πες μας, τι μέθοδο χρησιμοποιείς και μετά εσύ. Μιλάμε πάντα για brutal distorted effects κτλ. Πολύ συγκεκριμένα αυτό που κάνω με τους Mortal Torment το κάνω το 2008. Και είναι inhales. Πάρα πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Και εσύ, George. Εγώ ξεκίνησα να το κάνω το 2008. Μάλλον κι εγώ 8 προσπαθούσα βασικά, δεν ήμουν πολύ σίγουρος ακόμα. Και ήταν τα fry, τα exhales vocals, τα distorted. Άρα έχουμε δύο τελείως διαφορετικά πραγματάκια και οι ερωτήσεις μας βέβαια περιστρέφονται γύρω από αυτά. Δεύτερη ερώτηση. Μιλήστε μας λίγο για το background σας. Έχετε ασχοληθεί με μαθήματα, έχετε πάρει κάποια εκπαίδευση, είστε αυτοδίδακτοι, για πείτε μας λίγο. Εγώ θα έλεγα ότι είμαι αυτοδίδακτος, βασικά άκουγα πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα και απλά μπορούσα πώς και γιατί είναι διάολε τόσο καλό. Να πάντε θα ακουγές! Εννοείται. Απλά ήταν κάποιες μπάντες που πήγαν στο πιο ακραίο σιγά σιγά και αυτοδίδακτα τελικά, ναι, γιατί νομίζω ότι δεν ξέρω αν ασχολείται και πολλοί κόσμοι με τα inhale. Ασχολείται, απλά μπορεί να ντρέπεται να το παραδεχτεί και δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, εσύ Γιώργο. Γενικά έχω ασχοληθεί αρκετά. Έκανα κάποια μαθήματα όταν ήμουν 21-22 για 6-7 χρόνια. Δεν είχα να κάνουν με τέτοιου είδους φωνητικά βέβαια, έτσι. Μιλάμε για γενικά για τη φωνητική. Ωραία. Βοήθησα αρκετά. Μετά ψάχτηκα και εγώ μόνος μου ουσιαστικά για τα πιο παραμορφωμένα φωνητικά. Έβγαλα λίγη άκρη και μπορώ να πω ότι αν πούμε ότι ασχολούμαι λοιπόν με τη φωνητική, έτσι θα το πάρω από το 2002. Okay, ωραία. Χρησιμοποιείς μία συγκεκριμένη μέθοδο, ζέσταμα, κάτι να σε βοηθάει στις πρόβες, κάτι συστηματικά, όχι αυτό που πιστεύω ότι βοηθάει φουλ και ενώ είναι cheesy σαν απάντηση, είναι πολλές πρόβες. Ζέσταμα δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω, πέρα από το ότι τα πρώτα 2-3 πρώτα κομμάτια θα φύγουν ψηλό έτσι, ναι. Αλλά μετά εντάξει, είμαστε εκεί. Άρα αυτό είναι το ζέσταμά σου, ουσιαστικά, τα 2-3. Οκ. Για πες μας εσύ Γιώργο. Ναι, εγώ έχω μια ρουτίνα καθημερινή. Ουσιαστικά κάνω κάθε μέρα αναπνοές. Και εσύ με τα μαθήματα όλα αυτά, ξέρεις, αναγκαστικά παίρνεις διαδικασία να κάνεις πράγματα. Οπότε θα το έλεγα ότι υπάρχει καθημερινή τριβή σε αυτό το θέμα. Έχεις συγκεκριμένη ώρα που το κάνεις αυτό το ζέσταμα? Αναπνοές πρωί και βράδυ συνήθως, όταν ξυπνάω πριν φάω οτιδήποτε και το βράδυ λίγο πριν πέσω για ύπνο, που είμαι λίγο πιο χαλαρός. Ωραία, το θίγουμε λίγο κι αυτό, ναι. Πούμε τώρα, γιατί πάλι είναι ένα μεγάλο θέμα, πόση ώρα να κάνω ζέσταμα, άλλος λέει κάνω 5 λεπτά, άλλος δεν κάνω, άλλος εγώ με μισή ώρα είμαι οκ. Να ξέρουμε λοιπόν ότι αυτό έχει να κάνει με την κάθε φωνή, με τον κάθε τραγουδιστή, κάθε σώμα αντιδρά διαφορετικά. Εσείς λοιπόν κάνετε ο καθένας πολύ διαφορετικά πράγματα. Εσύ κάνεις inhale, εσύ κάνεις fry scream. Έχετε βρει έναν συγκεκριμένο τρόπο που σας βοηθάει να το βρίσκετε? Δηλαδή, παράδειγμα, λέμε για το fry scream ότι βοηθάει να σκεφτώ την αίσθηση εδώ και εκεί, να έρθω και να βάλω το fry. Ακολουθείτε κάτι τέτοιο ή με το που θα βάλω τη γλώσσα, αν θα κλείσω την απόσταση εδώ, θα την βάλω στον ουρανίσκο, ακολουθείτε κάτι τέτοιο ή απλά το βρίσκετε γιατί έχετε βρει τη θέση? Γλώσσα βάζω ουρανίσκο, ναι, βοηθάει πάρα πολύ. Ίσως όχι συνειδητά γιατί μου βγαίνει τόσο αθόρμητα, καλός κακός. Δεν ξέρω. Γιατί μέσα στο, πάλι στα πλαίσια δοκιμάζω και από big squeals που είναι μέσα στα πλαίσια του inhales μέχρι και πιο βαθιές νότες.
Ωραία. Και εσύ, Τζορτζ? Εγώ στις αρχές έκανα διάφορα πειράματα, χωρίς να ξέρω ποιο είναι πιο σωστό και ποιο είναι λάθος. Mm-hmm. Εμένα μου δούλεψε λιγάκι η φάση, όχι όσο αφορά τη γλώσσα. Δεν ξέρω πού πάει η γλώσσα εκείνη την ώρα. Ίσως η γλώσσα με βοηθάει καμιά φορά να κάνω λίγο πιο στρογγυλά την γραφή, να την κάνω πιο στρογγυλή. Ίσως δεν είμαι ακόμα 100% σίγουρος αυτό. Αυτό που κάνω όμως σίγουρα για να βρω έτσι στην αρχή μία άκρη είναι που σάρω ουσιαστικά λίγο την ψεύτικη φωνή μου με το φράι στοιχείο σιγά σιγά, λίγο για να βρω την τοποθέτηση και μετά από εκεί πέρα από το διάφραμα ξέρεις πρέπει όπως τα έξω και βγαίνει που θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που έχει βοηθήσει αρκετό κόσμο που κάσω. Ναι, όντως είναι αλήθεια αυτό. Ωραία. Άρα τώρα αυτά θα τα δούμε λίγο με μικρόφωνο. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία ερώτηση της βραδιάς για το 1 εκατομμύριο ευρώ. Τα αγόρια εδώ θα φύγουνε για tour. Κάνετε κάποια προετοιμασία? Ναι, επειδή καμιά φορά ρε παιδί μου τυχαίνει να τρώω λίγο περισσότερο. η αλήθεια είναι ότι κανένα μήνα πριν να ξεκινήσω τη δίαιτα. Δεν έγινε τώρα να πω εγώ εδώ. Ναι, πες. Ότι φοράς ένα τισερ που έχει συσφυκτικές ικανότητες. Μας το έχει πει κόσμος, είναι προϊόν δικό μας αυτό. Οπότε εντάξει, είσαι πολύ καλά. Μαύρη διαφήμιση. Επίσης, επειδή υπάρχουν στιγμές που κάθε φορά πας για ένα ποτάκι και κάνεις ένα τσιγάρο, τον άλλο, αυτά τα κόβω όλα. Τσιγάρο! Κάτσε. Λοιπόν, ωραία, άρα. Ωραία, ναι, βασικά αυτά κάνω και λίγο τη φωνή ξέρεις κάθε μέρα, κλασικά, αναπνοές, όρμα, βλακίες, αυτά. Ναι. Και εγώ πρόβες πολλές βασικά, πέρα από αυτό σαν ετοιμασία, δίαιτα. Καλή, πάρα πολύ καλά τα έχουμε πάει. Ναι. Τώρα είναι λοιπόν που ο καθένας τους θα μας δείξει τι κάνει, πώς το κάνει και μετά θα δείξει ο ένας τον άλλον, θα προσπαθήσει ο Γιάννης να κάνει τα εφέ του Γιώργου και ο Γιώργος τα εφέ του Γιάννη. Εγώ απλά θα κάθομαι και θα παρακολουθώ. Δεν μπορεί να δεις. Ωραία, πάμε πρώτα ο Γιάννης Νάκος να μας δείξει τι κάνει. Το εφέ που κάνω είναι από τα πολλά, είναι το... Λοιπόν, η δική μας φάση, αγαπητοί κύριοι αλλά και κυρίες, είναι αυτή. Δίνεις για τη χρειά και για την ένταση δίνεις πιο πολύ, ρουφάς πολύ αέρα. Αυτό τη γλώσσα σου πού την αισθάνεσαι? Τη γλώσσα τη διπλώνω στην ουσία. Πάρε και μικρόφωνο, Τζορτζ, να μας το κάνεις. Ναι, πάρα πολύ καλό. Πάμε τώρα να κάνουμε το αντίθετο. Ο Γιώργος θα διδάξει το Γιάννη. Από εκεί πέρα το διάφραγμά σου θα παίξει το ρόλο, ώστε να σπρώξεις δυνατά. Προχωράει μέσα και μετά σπρώξεις όπως έσπρωξες πριν. Φέρτο εδώ για να ακούς πολύ ξεκάθαρα τι κάνει.
πολύ ωραία. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία σήμερα. Τα παιδιά έχουν ενθουσιαστεί με τις καινούργιες τεχνικές. Τα μάθανε πολύ ωραία, τα είπαμε ακόμη πιο ωραία. Να πάτε να τους δείτε στα live, αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αρκετό! Γιώργο, σε ευχαριστώ.